φτάνοντας στις δαλματικές ακτές, το μάτι δε χόρτενε να βλέπει παρθένα δάση και δαντελωτά ακρογιάλια. Είναι ένα μέρος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γι' αυτό και προστατεύεται από την UNESCO. Nes notes sem fim, ora mangia e o céu azul. Na bunda estressueira, trazer banhador de fim. Θεωρείται η πιο όμορφη πόλη της Αδριατικής, η πιο κομψή και η πιο μυστηριώδης. Η Κροατία απλώνεται κατά μήκος της βόρειο-ανατολικής ακτής της Αδριατικής. Ξεκινάει από τη Δαλματία, μια στενή λωρίδα γης στο νότο που χωρίζεται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από την οροσειρά των Δυναρικών Άλπαιων, οι απολύξεις των οποίων ευθύνονται για τη δαντελωτή εμφάνιση των ακτών. Σε κάθε καρέ, πλαγιές κατρακυλάνε δασωμένες μέχρι τη θάλασσα, σχηματίζοντας κλειστούς, συχνά μυστικούς κολπίσκους, νησιά και βραχονισίδες, 1185 στο σύνολό τους, προκαλώντας τον Ροβισσόνα μέσα σου. Είναι αδύνατο να αναφερθεί κανείς με επαρκή λεπτομέρεια στα ταξιδιωτικά εύσημα της ακτογραμμής σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Το σίγουρο είναι ότι φύση και κουλτούρα δεν σε αφήνουν να πλήξεις. Με 1178 χιλιόμετρα ακτογραμμής, η Κροατία, η πριγκίπισσα της Αδριατικής, είναι αγαπημένος προορισμός των Ιταλών ιστιοπλοών αλλά και των Γάλλων κοσμικών. Τα τελευταία χρόνια δηλώνει δυναμικά παρούσα στον ταξιδιωτικό χάρτη με πιο δυνατό καλοκαιρινό προϊόν τις βίλες της δίπλα στη θάλασσα σε παρθένες παραλιακές πόλεις από την Ίστρια μέχρι τον Ντουμπρόβνινγκ, για το οποίο είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Γάλλος περιηγητής της αρχαιότητας την παρομοίασε με μια ανοιχτή μπιζουτιέρα. Πράγματι, όταν περάσεις την πύλη εισόδου της παλιάς πόλης, ανακαλύπτεις έναν έναν τους θησαυρούς αυτής της μπιζουτιέρας. Για τους γνωρίζοντες δεν είναι η νέα μόδα η Κροατία. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οι Ιταλοί περνούσαν τα καλοκαίρια τους
σε κροατικές βίλες και θέρετρα, όπως η Πούλα που βρίσκεται σε απόσταση μόνο 120 χιλιόμετρων από την Τεργέστη και το αριστοκρατικό Ρόβινι στη Χερσόνησο της Ίστριας, ενώ Γερμανοί, Αυστριακοί και Ούγγροι δεν έχαναν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν τις μικρές αποστάσεις που τους χώριζαν από τα καταπράσινα παράλια της Δαλματίας. Ντουμπρόβνινγκ σε κάθε βήμα κρύβει και μία αποκάλυψη. Βασιλικές, παλάτια, εκκλησίες, μοναστήρια, μνημεία και παλιές κατοικίες είναι στριμωγμένα σε ένα κομμάτι γης που κυκλώνεται από πέτρινα τείχη συνολικού μήκους 1940 μέτρων και περιβάλλεται από μία αστραφτερή γαλαζοπράσινη θάλασσα. Good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση, βρίσκεται στο Ντουμπρόβνινγκ, το καμάρι της Κροατίας. Έχουν περάσει 17 χρόνια από τότε που βομβαρδίστηκαν αυτά τα σπίτια που βρίσκονται ακριβώς πίσω μου. Ήταν 6 Δεκεμβρίου του 1991, η πιο μαύρη μέρα στην ιστορία του Ντουμπρόβνινγκ. Οι φιλόξενοι κάτοικοι έχουν αλλάξει σελίδα, αφήνοντας πίσω τα σύννεφα του πολέμου. Ο χαρακτήρας τους συνοψίζεται στην επιγραφή που είναι σκαλισμένη στην πέτρα του φρουρίου που γράφει «Η ελευθερία δεν πουλιέται ούτε για όλο το χρυσάφι του κόσμου».